Ξεκίνησαν στις 6 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 20 Μαΐου και για τα παιδιά του Δημοτικού και για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου. Για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου θέλω να πω ότι από πέρυσι υπάρχει η υποχρεωτική προσχολική αγωγή, η οποία είναι δίχρονη, άρα όλα τα παιδάκια που είναι 4 και 5 χρονών πρέπει υποχρεωτικά να πάνε να γραφτούν στα νηπιαγωγεία. Τώρα, για τα παιδιά του Δημοτικού υπάρχει διαδικασία, υπάρχουν οι σχολικές περιφέρειες. Κάθε σχολείο είναι υποχρεωμένο να αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων τη σχολική περιφέρεια στην οποία ανήκουν οι οικίες που πρέπει να εγγραφούν τα παιδιά. Οι γονείς θα πάνε, θα τις δουν αυτές ποιες είναι οι σχολικές περιφέρειες και μετά θα πρέπει να υποβάλουν κάποια συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά είναι ένα πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου ή της κοινότητας, το οποίο μπορεί να το τραβήξει ο διευθυντής ή η διευθύντρια του σχολείου ή η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου κατευθείαν από ένα σύστημα του Υπουργείου που λέγεται My School. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το υποβάλουν οι γονείς. Το δεύτερο έγγραφο είναι ένα βιβλιάριο υγείας, στο οποίο θα φαίνεται ότι έχουν κάνει τα εμβόλια τα παιδιά. Και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση, διότι αρκετοί γονείς σε ένα κίνημα κακός βέβαια που έχει ξεκινήσει για το μη εμβολιασμό των μαθητών ισχυρίζονται ότι μπορούν να πάνε τα παιδιά χωρίς να έχουν κάνει τα εμβόλια. Υπάρχει εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας και από το Υπουργείο Υγείας ότι στη μοναδική περίπτωση που δεχόμαστε το βιβλιάριο να μην έχει τα ανάλογα εμβόλια είναι στην περίπτωση που υπάρχει αντένδειξη υπογεγραμμένη από γιατρό νοσοκομείου, δημόσιου νοσοκομείου. Μόνο στην περίπτωση λοιπόν που υπάρχει αντένδειξη για ορισμένα εμβόλια δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε εμβόλια. Διαφορετικά, οι γονείς θα πρέπει όταν πηγαίνουν τα παιδιά να κάνουν εγγραφή είτε στον νηπιαγωγείο είτε στο δημοτικό να προσκομίζουν το βιβλιάριο υγείας που να έχουν γίνει τα απαιτούμενα εμβόλια. Λοιπόν, το τρίτο που πρέπει να φέρουν είναι ένα ατομικό δελτίο υγείας μαθητή, το ΑΔΗΜ που λέμε, το οποίο μπορεί να τους το έχει δώσει είτε ένας παιδίατρος, μία παιδίατρος ή από ένα νοσοκομείο. Το τέταρτο αποδεικτικό στοιχείο και το σημαντικό είναι θα πρέπει να έχουν δηλώσει μια υπεύθυνη να κάνουν ένα αποδεικτικό που να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας τους. Τα πιο αξιόπιστα δικαιολογητικά πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι ή το εκαθαριστικό της εφορίας ή η ΔΕΗ. Κάποιοι γονείς μας φέρνουν χαρτιά από διάφορες εταιρείες ιδιωτικές, το οποίο μπορεί να το δεχτεί ο διευθυντής ή η διευθύντρια του σχολείου, αλλά μπορεί και να ζητήσει επιπλέον πρόσθετα δικαιολογητικά για να δουν ακριβώς το πού μένει το παιδί. Από ενημέρωση που έχω από σχολικές μονάδες, πηγαίνει κανονικά η ροή, έχουν αρχίσει και πηγαίνουν οι γονείς, και σε ορισμένα νηπιαγωγεία μάλιστα έχουν πληρότητα 80% μέχρι στιγμής. Η παρατήρηση που θα έχω να σας κάνω είναι ότι όταν η αίτηση, όταν πάμε να γράψουμε ένα παιδί στα σχολεία, κάνουμε αίτηση εγγραφής. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήγαμε στο σχολείο έχουμε κάνει και την εγγραφή. Η αίτηση εγγραφής λοιπόν κατατίθεται και ανάλογα τον αριθμό των παιδιών, ανάλογα την οικοτεχνική υποδομή που έχουμε, θα πρέπει να εγγράψουμε, ειδικά στην πρώτη τάξη φέτος, μέχρι 22 μαθητές. Εάν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τα 22, θα πρέπει να γίνει κλήρωση. Για όλα αυτά θα έχουν ενημερωθεί οι γονείς με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων μέχρι τις 10 Ιουνίου, εάν τελικά έγινε αποδεκτή η αίτηση για το συγκεκριμένο σχολείο ή μετά από κάποια κλήρωση πήγε στο όμορο διπλανό σχολείο.